ξεκίνησε το παιχνίδι. Μπάλα πίσω στον Τάγκου και από εκεί στον Χριστόδουλο. Τάγκου, Ξανθόπουλος, Χαρίσης έξω από την περιοχή, Καρατζάουγλου. Το σούτ του Καρατζάουγλου στα χέρια του Μπαντή, πρώτη τελική προσπάθεια για τον Καμπανιακό. Άιντες! Προϋποθέσεις τώρα αντεπίθεσης, αργεί όμως. Τσιάλμας, ο Τσιάλμας πολύ ωραία στον Άλεξ. Πλασάρι, έλα ο Άλεξ τώρα μόνος του και 0-1. Ανοίγει λοιπόν το σκορ. Δεν πρόλαβε να οργανωθεί η άμυνα της Ρόσμου, η γρήγορη αντεπίθεση του Καμπανιακού και ο Άλεξ Κομπάση ακριβώς το 10ο λεπτό κάνει το 0-1 για τον Καμπανιακό. Στον Χαρίση, σέντρα του Χαρίση. Κόβουν οι παίχτες της ΑΕΑ έξω από την περιοχή. Ο Άλντι, το σούτ του λίγο έξω. Δεν πρόλαβε ο Ρέγκα Βίρες να κάνει την προβολή. Καλή στιγμή και αυτή για τον Καμπανιακό. Μπουν μέσα. Πάμε τώρα σε αυτό το κόρνερ από αριστερά με τον Άλντι. Εκτελείται. Να ο Ξανθόπουλος. Ο Ραγκαβίνας από πάρα πολύ κοντά. Πιο κοντά από το σημείο του πέναλτι. Το σούτ που η επιχείρηση πέρασε. Και τώρα θα δώσει το ok για το χτύπημα αυτό. Εκτελείται. Επικίνδυνο. Γκολ. Γκολ με τον Ντόκου. Είναι αυτό που σας έλεγα, ότι μόνο έτσι μπορεί να απειλήσει η ΑΕΒΟΣ με τον Καμπανιακό. Από στιγμένες φάσεις ο πιο κοντός κέρδισε την κεφαλιά και έστειλε την πατώρα οι παίχτες της ΑΕΒΟΣ, και ίσως είναι η πρώτη φορά που την κυκλοφορούν. Άλντι. Λάθος. Επίζει εκεί ο Βουτσάς. Ωραία, έφυγε δύο παίχτες, πλασάρι από μακριά, η μπάλα όμως πέρασε πολύ ψηλά πάνω από την αιστεία. Καβίνας, πολύ χώρο τώρα ο Καρατζάουγλου, από εδώ και πέρα δυσκολεύουν τα πράγματα, μόλις περάσει η μπάλα το κέντρο, ο Άλντι πίσω στον Χριστοδουλίδη, αριστερά στον Τάγκου, ο Τάγκου περνάει δύο παίχτες, πολύ ωραία κίνηση. Αριστερά στον Δάλα. Ο Δάλας. Ο Άλντι. Χάνουν και πάλι οι παίκτες του Καμπανιακού. Αναστασιάδης. Τέλος του ημιχρόνου. Τρία λεπτά καθυστερήσεις έδειξε. Και κράτησε ο διαιτητής, επαναλαμβάνω, στο 10 ο Καμπανιακός 0-1 με τον Άλεξ και στο 20 με τον Τόκου η Βόσμου έφερε το παιχνίδι στα ίσια. 1-1 λοιπόν στο ημίχρονο, κάπου εδώ ένα μικρό. Λοιπόν, μόλις ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο, δεν έχουμε αλλαγή. Περνάει το κέντρο αρχηγός, ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη του. Αλλάζει το παιχνίδι εκεί που είναι ο Τάγκου. Κοντά στην πλάγια γραμμή. Άλντι. Καρατζάουγλου, το σούτ του Καρατζάουγλου πάνω από την εστία. Το έκτο λεπτό της συνάντησης. 1-1 το αποτέλεσμα. Κόρνερ επαναλαμβάνω για τους γηπεδούχους με τον Αναστασιάδη από δεξιά. Τώρα πολλοί κόσμος μέσα στην εστία του Κελετζή. Πάρα πολλοί κόσμος. Προξήματα εκεί, σφυράει ο διαιτητής, τους λέει βλέπω. Περιμένουμε την εκτέλεση, Αναστασιάδης εκτελείται, κεφαλιά που πάει. Πάνε ρε Δάλα, δώσ' τον πέναλτι ρε. Πάνε στον διαιτητή ένας ρε. Άγα μου, τι να άγα μου. Εκτελείται. Όλοι στον πέναλτι που μέσα. Ε, το μαλάκα είναι έβγαλε από μέσα, ε! Ο Δάλας, καρά. Καραμπίνας και πίσω στο τάγκο. Καρατζάουγλου, νέα σέντρα. Ακούσει, συνεχάει, συμβαντή σε κόρνερ. Μέσα στον προπονήτη. Χριστοδουλίδη μέσα σε ένα λεπτό, δύο μεγάλες στιγμές. Ένα λεπτό πολύ καλό για τον Καραμπίνακο, με δύο πολύ καλές στιγμές. Δεν μπορούσε όμως να πετύχει κόρνερ τώρα, παριστέρα. Εκτελείται Ξανθόπουλος, ο Χαρίσης, Δάλας, Χαρίσης πάλι, το σούτ του Χαρίση έξω, κόρνερ.
Άλλη μια τελική. Καρατζάογλου. Εκτελείται. Ο Χρυσοδουλίδης λοιπόν κάνει το 1-2. Τέσσερις φορές τώρα, παιδιά. Ήταν ένα δίλεπτο πολύ εντυπωσιακό για τον Καμπανιακό με τέσσερις τελικές. Τελικά ο Χρυσοδουλίδης μετά την εκτέλεση του κόρνερ αυτή του Καρατζάογλου έκανε το 1-2. Να η μπάλα Τάνκου έξω! Όχι, ο Παρούσης ήταν. Πολύ καλή στιγμή και αυτή, αλλά... Δάλλας εκεί. Ωραία στο κεντρική βουτσά. Σουτ ωραίο! Πολύ ωραίο σουτ. Πέρασε ελάχιστα πάνω. Καμουλάκης. Ωραία η παλιά του, πολύ ωραία παλιά, πλασάρι, ωραία ευκαιρία για τον Ζουμπούλη. Ήταν offside οι παίκτες του Καμπανιακού. Καμπανιακού με έναν από τους λάθος, ντόκου τώρα, Λάμι, πλασάρι, μεγάλη απέκρουση του Κελετζή, Λάμι. Πλασάρι, μεγάλη απέκρουση του Κελετζή, Λάμι. Πλασάρι, μεγάλη απέκρουση του Κελετζή. Καλά πάλι στα πόδια των παιχτών του ΕΣΑΕ, βάζουν με τον Βουτσά. Κόβει ο Ξανθόπουλος και ο Τάνκου. Άλλη μια κούρσα μεγάλη από ένα πραγματικά πολύ μεγάλο ποδοσφαιριστή. Πολύ ωραίο το μαζί εκεί του Γιαννακάκη. Απέκρουσε ο Παντής με την για τις άκρες στο δοκτήλο του. Γιάννοδο, Γιάννοδο. Με το που θα γίνει σέντερ νομίζω ότι ο διαιτητής θα σφίξει και τη λήξη. Και έτσι γίνεται. Τέλος λοιπόν. Τέλος και της ζωντανής μας μετάδοσης. 1-3 λοιπόν πέρασε ο Καμπανιακός μέσα από...